τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σημίτης, ο οποίος εχθές έδινε και συμβουλές για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδε από μπροστά του να περνάνε οι Siemens, το χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Τσουκάτος, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Παπαντονίου. Ο κύριος Σημίτης ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τις μίζες να περνούν. Και εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε ο κύριος Σημίτης δεν γνώριζε, επομένως είναι πλήρως ανίκανος και μάλλον θα έπρεπε να διατηρεί μια συνεσταλμένη σιωπή, ή ο κύριος Σημίτης γνώριζε, πράγμα το οποίο είναι πολύ χειρότερο για τον ίδιο. Και μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν ερωτήθηκε χθες ο κύριος Σημίτης για όλα αυτά. Και αυτά τα οποία... και μάλιστα έκανε και ένα κοινωνιολογικό σχόλιο. Είπε ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο. Τι θα πει ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν υπήρξαν πολιτικές ευθύνες για τη διαφθορά.